Τι να πιω εγώ τώρα, μαντάμ, να πούμε. Καφέ, κύριε Τόλι, καφέ δεν ζητήσατε? Μωρό, και φαρμάκι να μου δώσει εμένα τώρα, μαντάμ. Δεν θα με πιάσει. Δοκιμάζουμε. Έχουμε ποντικό φάρμακο μέσα που αγοράσαμε πέρσι για ένα ποντικό που εμφανίστηκε στην κουζίνα. Τώρα παίζετε με τον πόνο μου, μαντάμ. Έλα, πιέσαι εσύ την πορτοκαλάδα σου. Μα κάνει Τόλι. Εντάξει, δεν πειράζει σήμερα λόγω τη ημέρα, να μου πιέσει. Δεν θα με ζαλίσει? Έβαλες βότκα, βρε ξαδέλφη. Με βότκα στη ζητήσανε. Όχι καλέ. Αν θες να μάθεις, μαντάμ. Τι στα κομμάτια, μαντάμ, η μία, μαντάμ, η άλλη. Σε οίκο ανοχής, μπήκε αυτός. Αν θες να ξέρεις, να πούμε, η αδερφή μου από εδώ δεν ξέρει τίποτα. Δεν πίνει τίποτα. Δεν έχει ιδέα το κοριτσάκι, να πούμε. Μην τον ακούς, Μίρελα. Εσύ καλύτερα μην ακούω τη φωνή σου. Ερεθίζομαι. Κι εγώ κάποτε ερεθιζόμουν όταν την άκουγα, η αλήθεια, αλήθεια. Αλλά τώρα έχει γίνει σαν γκρανκάσα, με κνευρίζει. Μου είχε πει όλο το ουίσκι που είχα στο σπίτι. Έχει συζήτηση? Εγώ? Όχι, με τον τύπο λέω, για να μην σας διακόπτουμε δηλαδή. Παρακαλώ, σας ακούω. Το κοριτσάκι μέχρι χτες. Αυτό λες? Ναι. Το κοριτσάκι, πόσο χρονών είναι? Αυτά όταν θα ανοίξουν τα κοιτάπια στην ασφάλεια, να μου. Έχει γεννήθηκε? Πού? Στην ασφάλεια. Από μωρό τραβιόταν στις ασφάλειες. Ακούω καλά, ρε. Μου έχει φύγει ο ακουστικός σπόρος και έχω χάσει τη συχνότητα, να πούμε. Ποιο σπόρο λέει καλέ? Ακουστικός σπόρος είναι. Αυτός έχει σπείρει στα αυτιά του. Τι καλέ? Σπανάκι. Σκέψει πόσο καιρό έχει να τα πλύνει. Μαντάμ, εσείς να πούμε φαίνεστε σοβαρή αρχόντισσα, να πούμε. Δεν τις στέλνετε τις κυρίες μέσα να μιλήσουμε λίγο με την ησυχία μας? Όχι, γιατί θα χαλάσει η σύνθεση του δικαστηρίου. Για μη διακόπτεται να μας πει. Όπως σας έλεγα, μαντάμ, η αδερφούλα μου μέχρι χτες δεν ήξερα από πού φυτρώνουν τα κουτσούδελα, να πούμε. Όταν λες μέχρι χτες, εννοείς πριν μερικά χρόνια, όπως λέμε, πώς πέρασαν τα χρόνια, λες και ήταν χτες? Χτες, μαντάμ, χτες, πριν γνωρίσει το μαντρόσκυλο από εδώ, να πούμε. Μου έλεγε, Τόλι, η μαμά πώς μας έκανε εμάς, να πούμε. Γιατί ούτε λαχανόκι που έχουμε να πεις ότι μας βρήκε στο λάχανο, ούτε βρέχει εδώ και μια εικοσαετία για να μας φέρει το σύννεφο. Δεν έχει βρέξει μια εικοσαετία? Δεν ξέρω, μαντάμ, δεν ξέρω. Έτσι λέει η κυβέρνηση, να πούμε. Τέλος το νερό, γιατί σταμάτησε να βρέχει, να πούμε. Της λέω, Ανθούλα, δεν ήρθε η ώρα να τα μάθεις τώρα αυτά. Θα τα μάθεις αργότερα. Άντε, παίξε τώρα με τις κούκλες σου, να πούμε. Και ξαφνικά βρέθηκε η Μούρη. Εσένα, λέει. Τι έχει η Μούρη μου? Και τη στάμαθε εν μία νυχτή. Και πού τη βρήκε και τη στάμαθε? Στην καταπακτή. Μέσα? Ναι. Και τι γύρευε η αδελφή στην καταπακτή? Δεν ξέρω τι λέτε, μαντάμ. Τι την έπεσε, να πούμε. Στην καταπακτή? Μα τι διάβολο. Μέσα στην καταπακτή βρήκατε να πέστε? Καταπακτή, Μίρελα, είναι μία παμ. Και γιατί τη λένε καταπακτή? Κατεβαίνεις καμιά σαρανταριά σκαλοπάτι. Και το ρισκάρισες να κάνεις τέτοια μαχροβούτια στην ηλικία σου? Έχει εξαερισμό. Εκεί τη γνώρισε. Στην καταπακτή? Και τι θέλει η Λούλα στην καταπακτή? Ανθούλα, πουλάγε για σε μια το δύστυχο να μου. Όχι, Μιρέλα, μην ακούς. Τι πουλάγε? Δεν μπορώ να σου πω, ντρέπομαι. Εσύ ξέρει, άνθρωπε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, να πούμε. Στάσου, κύριε, το όλοι στάσου. Το δικαστήριο ανταλλάσσει γνώμες. Δεν μπορούμε να τα κοινοποιούμε όλα. Θα μου πεις τι πουλάγε? Εισαγωγής. Τι εισαγωγής, ρολόγια, μαϊμούδες? Όχι, πολύχρωμα, ανθεκτικά. Τι είναι της μόδας τώρα? Ρολόγια σουότς. Όχι. Κοίτα να δεις που κρατάνε καθυστέρηση, να πούμε. Πες τους, ρε κοπέλα μου, τι πουλάγες? Μη της μιλάς, μη της μιλάς. Θα γίνει κακό, να πούμε. Εσύ βούβα, εντάξει, κουβέντα με την αδελφούλα μου. Δούλευε το φτωχό έτσι να βγάλει το ψωμί του, να πούμε. Στην ΠΑΜ? Ναι. Την καταπακτή και τι πουλάγε? Λουδάκια, τσιγαράκια, σοκολατίτσες. Σπίρτα. Α, το κοριτσάκι με τα σπίρτα, ε. Και τι άλλο? Τι άλλο, βρε, μας έπρεξες πια, χειροβομβίδες που λέγε. Τι είναι εναντίον μια σεπάρα της νόσου? Τι είναι, βρε, κορίτσια? Ασπιρίνες. Επάρα τη νόσο είναι ο πονοκέφαλος. Αχ, κατάλαβα, εγώ κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Λαστιχάκια. Α, λαστιχάκια για τα μαλλιά? Όχι, αυτά δεν πάνε στα μαλλιά. Δεν μου λες? Θέλεις να σηκωθώ να φύγω και να σε αφήσω να καθαρίσεις μόνος σου με τον κύριο Ευπατρίδη από εδώ? Θα μου πεις επιτέλους τι πουλάγε που είναι τόσο επιλείψιμο? Πες το, καλέ, ντροπή, είναι εδώ, τα διαφημίζει τηλεόραση. Πακοτίνια! Κοίτα που θα αρχίσω με πάλι από την αρχή. Ποια είναι εναντίον του AIDS? Εγώ, φανατικά. Α, λες! Ναι! Τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και στάσου, γιατί κατάλαβα κι εγώ. Μπα, τέτοια πουλάγε η Σπυριδούλα. Ανθούλα, μαντάμ, Ανθούλα. Και λοιπόν τι έγινε, να πούμε? Μια ευγενή και ανθρώπινη πράξη έκανε. Πρόσφερε έργο. Προφύλαγε τους ανθρώπους από την κακιά αρρώστια, να πούμε. Και? Πήρα μια δωδεκάδα.
Δωδεκάδα. Μπράβο, βρεθυρίο. Ο Καζανόβας είσαι. Δεν προλαβαίνεις τις γυναίκες. Εντυπωσιάστηκε εκείνη. Αυτή δηλαδή. Ναι, και μου λέει, θέλετε ένα χρώμα ή διάφορα. Της λέω διάφορα. Α, δύο πράσινα, ένα κόκκινο, τρία γαλάζια. Είδες τεχνικό λόρο θείος. Και τι μου λέει, ρε Μιρέλα, για να καταλάβεις ότι δεν φταίω εγώ. Να ξέρατε, μου λέει, πώς θα ήθελα να δω αν σας πηγαίνουν. Mm. Τι διάολο που κάμισε, αγόρασε. Και εσύ προσφέρθηκες να τις δείξεις. Ε, τι λέμε, μαντάμ. Ναι, λέμε, αλλά αυτός λέει ότι αυτή τον προκάλεσε. Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι ότι την παρέσυρε στο ξενοδοχείο και την κατέστησε έγκυο. Είσαι έγκυος, κοπέλα μου. Λίγο. Πόσο λίγο? Ε, κάνα δύο μηνών. Μάλιστα, και τι θέλεις τώρα? Να γεννήσω. Κατάλαβες πόσο αθώα είναι, μαντάμ. Νομίζει ότι μπορεί να γεννήσει δύο μηνών. Ναι, γιατί έχω λιγούρες. Έχω τάση προς ζαλάδα. Έλα, πάρτινε και πήγαινε την στο μευτήριο να την ξεγεννήσει, σαρδανάπαλε. Πώς πήγες, βέβαια, αυτήν? Για σιγά, μαντάμ, τι έχει, αδερφή μου, να πούμε? Τι να έχει, κύριε Τόλι μου, στο κόλπο είναι μαζί σου. Κόβω το κεφάλι μου, ότι αυτό το έχετε κάνει και σε άλλους. Μαντάμ, εγώ είμαι επικίνδυνος, μη μου λες τέτοια, να πούμε. Δεν μου λες εσύ, έχεις φάει μπουνιά από γυμνασμένη γυναίκα. Πω, τα χάνω τώρα, εμένω ελέος, να πούμε. Ρε, ήρθες να μας απειλήσεις? Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σας, μαντάμ, το σκυλό μου το από εδώ θέλω, να πούμε. Άκουτα, άκουτα, να ευχαριστήσει. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Πού πας εσύ? Το πάρκο. Όχι, θα πεις στη λίμνη. Κάτσε στα αυγά σου. Γιατί, πάπια είμαι. Δεν θα πας πουθενά. Άσε μας τώρα, γιατί έχουμε συζήτηση. Λοιπόν, θα πάμε στον γυναικολόγο. Και αυτός θα αποφανθεί αν υπάρχει εγκυμοσύνη. Για όνομα του Θεού! Και αν υπάρχει, τότε θα κάνουμε εξέταση αίματος όταν γεννηθεί το παιδί, για να δούμε αν ο πατέρας είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός? Μητέρα, είπα, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Εσύ κι αυτός? Τροπή σου, ακόμα δεν σαράντησε ο άντρας σου. Θα πας στο δωμάτιό σου. Άστε τη γυναίκα, κι αυτή εδώ μέσα δεν ζει, δεν πρέπει να μάθει. Οχ, δεν θα μείνει κανείς που να μην μάθει. Κανέναν άλλον έχετε στο σπίτι? Κυρία Ειρήνη, ο κοντός από εδώ είναι αδελφός της Αγαθοβιόλας από εκεί. Άντε να δω πόσο ακόμα θα κάνω υπομονή, να πούμε. Εγώ να δεις. Διατείνεται λοιπόν αυτός ότι είναι έγκυος. Η κόρη μου, με αυτόν? Όχι, με αυτόν. Αυτός είναι έγκυος με αυτόν? Ε, όχι, εγώ είμαι έγκυος με αυτήν. Όργιο δηλαδή εδώ μέσα, ε? Αφήστε την, σας είπα. Θα μας μπερδέψει χειρότερα. Να σου πω εσένα. Ναι. Γιατί πολύ το καθυστερήσαμε. Μια κοπέλα που πηγαίνει στη ΣΠΑΜ και πουλάει λαστιχάκια, που λέει και η έρμψιά μου. Και μάλιστα πολύχρωμα. Ε, δεν μπορεί να μην έχει ιδέα για το φόνο. Και φόνος. Όργιο μεταφόνου δηλαδή, ε? Τι πουλάει, μαντάμ, τι πουλάει? Στο ταμπλά τα έχει φανερά μαζί με τα τσιγάρα και τις σοκολάτες, να πούμε. Ε, καλά, δεν ήξερε τι είναι. Ποια? Ένα, αυτά βρε παιδί μου, εναντίον της αρρώστιας. Α, λέτε τα... Τα λαστιχάκια. Τα πολύχρωμα. Κατά του AIDS. Τα προφυλακτικά. Τι με κοιτάτε, κακό είναι. Εσύ δεν έχεις πάντα στη τσάντα σου? Έλα εδώ. Έλα. Σιγά, μην τραβάς. Πάμε στο δωμάτιο, γρήγορα. Τι γίνεται τώρα, να πούμε? Έχουμε γίνει το μπέρδεμα, να πούμε. Θα καθαρίσουμε με τον κύριο. Βρε Ανθούλα. Κοίτα, οικειότητες. Βρε Ανθούλα, πες την αλήθεια. Εγώ σου φέρθηκα ωραία. Ό,τι μου ζήτησες το πήρα. Popcorn μου ζήτησες το πήρα. Κουλούρι μου ζήτησες, τρέχαμε στην Ομόνια ανοιχτιάτικα να σου πάρω. Μπουγάτσα μου ζήτησες, την πήρα. Σπάταλε. Αυτά μου ζήτησε, αυτά τη πήρα. Και σαν ανταπόδοση μου παίρνει τα ρούχα με τα λεφτά. Έστω, ας τα κρατήσει. Αλλά να μην λέει ότι την παρέσυρα και ότι δεν ήξερε τίποτε. Τα πάντα ήξερε. Πες τι μου έκανε. Όχι, θα κάνε με το. Όχι, δεν κατάλαβες. Μου έκανε ολόκληρη ανάλυση πώς μεταδίδεται ο ιός του AIDS και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε. Κατόπιν τούτου, πώς να μείνει έγκυος. Με τον Κρίνο? Όχι, με τον Μανώλη. Με ποιο Μανώλη? Για μένα, λέει, το Σωτήρι. Ναι, αλλά μπορεί να έμεινε με τον Μανώλη, το φίλο της. Ή με τον Μισθόκλη, πώς διάολο το λένε. Και τώρα θέλει να τα φορτώσει στο Σωτήρι. Γι' αυτό, όπως είπε και η ξαδέρφη μου, πρέπει να πάμε στο γυναικολόγο. Πού να τρέχουμε τώρα, μαντάμ? Ε, τότε να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Τι συμβιβασμό? Ε, από ό,τι ζήτησε, κόψε κάτι. Τι να κόψει, Μιρέλα? Εγώ είμαι αθώος. Σκασμός εσύ, είσαι πάντα ένοχος. Θα πληρώσεις. Έτσι θα τη βγάλεις καθαρή. Εντάξει, να μου, να κόψω κάτι. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά επειδή σε συμπάθησα, να μου. Ε, μου θυμίζεις και λίγο τη Μακαρίτσα, τη γιαγιά μου. Ήταν και αυτή η καλοσυνάτη, σεβάσμια. Η καημενούλα τα είχε χάσει κιόλας.
Τι συμβαίνει, Αλεξάνδρα? Να συμβαίνει. Όχι, γιατί σε είδα να χαμογελάς. Όχι. Τι, επειδή είπε ότι... ο καθένας... είναι, λέει ό,τι θέλει. Με συγχωρείτε, πάρτε πιο λίγο νερό. Πόσα σου ζήτησε, βρε? 2 εκατομμύρια. Ωραία, κόψε εσύ. Τι να κόψω, μάτα. Το λαιμό σου κατέβαινε. Ξέρετε που έχει πάει τώρα? Ποιο? Αυτό που πήρε ο κύριος, να πούμε. Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Μονάχα αγορά του κοστίζει ένα σωρό. Δεν βγάζουμε τίποτα, μαντάμ. Άσε που μας έχουν ταράξει τους φόρους, να πούμε, γιατί θεωρείται είδος πολυτελείας. Τι πουλάς, βρε, και έχεις τόσα έξοδα? Πώς να την ντύσεις, να την ταΐσεις, να την σπουδάσεις? Δεν είναι έξοδα αυτά. Θα μου στρίψει. Τέλος πάντων, δώσ' του 1 εκατομμύριο να τελειώνουμε. Και να σου κόψει μια απόδειξη εξοφλητική. Να μην σου ζητάει άλλα μετά. Εντάξει. Έστω να πούμε, ο, για να δεις ότι ο Τόλης ξέρει και εκτιμάει τις ευγενικές κυρίες, να πούμε. Για χάρη σου το κάνω αυτό, μαντάμ. Γράψε εδώ. Ναι. Και εσύ υπόγραψε μια επιταγή. Εγώ πάντως... Γράφε! Μ' αρέσει να σε βλέπω να πληρώνεις. Το είχα πει κάποτε. Ό,τι κάνεις θα το πληρώσεις. Σωστά. Ενώ αν έμενα στο λιμανάκι μου το απάνεμο, τώρα θα ήμουν ευτυχισμένος. Μιρέλα, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε? Πας να γλιτώσεις το 1 εκατομμύριο. Αν δεν το γλιτώνεις, γράφε. Το όνομά σου? Γράψε μου του ίδιου, να πούμε. Α, για περίμενε, υπάρχει αυτό το φούπουα. Ποιο φουπουά? Αυτό το 18%, ποιος θα το πληρώσει αυτό, μαντάμ? Μια άλλη τέτοια μπούρδα να πεις, το ποσό θα γίνει 500. 500 να γράψω? Όχι, γράψεις 1 εκατομμύριο. Δώσ' το. Δώσ' το. Έλαβα από το παλιόμουτρο. Σωτήρη με λένε. Έγραψε το επιθετό σου. Το ποσό του 1 εκατομμυρίου για χρήση αντικειμένου ευρισκόμενο υπό την κατοχή μου. Αυτό είναι το αντικείμενο. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Πάρ' το. Η συμφωνία έκλεισε. Άμετε στα κομμάτια τώρα. Και εσύ να περάσει πολύς καιρός για να με ενοχλήσεις. Γιατί τα νεύρα μου δεν αντέχουν. Παρόλο που κάνω ομοιοπαθητική, αρρώστια σαν τη δική σου όμοια δεν έχει ξανατύχει. Και δεν θεραπεύεται, δεν θεραπεύεται με τίποτα.